Πιστεύω ότι είναι η επιτομή του περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά, δεν σε έχω ανάγκη ευτυχώς, μου είσαι πλέον περιττός. Έρχεται η Γεωργία Μπαχούμη. He comes alive at midnight. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, but a little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Διότι πήγε το κορίτσι μας και έκανε μια βόλτα μόνο του και τι έγινε, πήρε την πρώτη θέση. Είσαι μια βιντατζιά από πάνω μέχρι κάτω. Όχι, και σήμερα να μας εξηγήσεις μόνο το πάνω, μάλιστα, όλα τα υπόλοιπα καινούργια. Μάλιστα, σε βλέπω σε έξαλλη κατάσταση, έτσι. Ναι, είπα να βάλω κι εγώ ένα παπουτσάκι διαφορετικό. Εντάξει, και καλτσάκι, το οποίο τέλος πάντων είναι και λίγο πιο σεξ κι εγώ. Μην είναι μόνο η Αμάντα. Είναι όλο. Ναι. Πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε, τέλος πάντων, έχουμε κανονίσει όλες οι μαμάδες. Πηγαίνουμε σε ένα σπίτι μιας μαμάς, τέλος πάντων, να παίξουμε τα παιδάκια μας, να κάνουμε κουσκούς, να τα πούμε. Play date δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Βαθμολογήστε. Λοιπόν. Μια χαρά είναι. Πολύ καλή βαθμολογία, περίπου. Ναι. Έχει και κάποιες μικρές έτσι αστοχίες, δεν θα έλεγε κανένας, όχι. Τώρα θα το αναφέρω το όνομά της, αλλά επειδή δεν είναι επιματέο, μα υπάρχει ξέρουμε λόγος. Τι θα πει. Έλα. Έλα, μπαίνει. Διονυσία. Γεια. Yeah. Γιατί, τι ξέρουμε τι θα πεις. Ότι φοράς ένα φόρεμα. Μου το λες σε όλες. Όταν φοράνε ένα φόρεμα. Αλλά πες. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν αυτά τα καλτσάκια που κόβουν εκεί. Ναι. Άκουσε, καλσόνα ξέρεις δεν πήγαινε γιατί φεύγει το πόδι, γλιστράει. Δηλαδή αυτό αν ήταν μέχρι πάνω, τι διαφορά θα είχε να μην φαίνονταν πόδι. Ρε σου λέω μου γλιστράει. Παιδί μου. Εσύ μόνο για μη σου γλιστράει, δεν το έκανες και αστείο. Α, εννοείς να βάζα δίχτυ μέχρι πάνω, εσύ. Τι δεν μ' άρεσε να τον, βάλω όλο δίχτυ. Ενώ με το καλτσάκι. Και εκεί που πηγαίνω είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Ότι σου αρέσει πολύ ωραία. Λοιπόν, επλεκτό. Βλέπω ένα φόρεμα που ναι. Μπορώ να το βάλω και το καλοκαίρι. Τι λες, παιδάκι μου, που θα βάλεις καλοκαίρι πλεκτό φόρεμα. Μιλάμε τώρα, θα εγώ αυτό στην Μύκονο δεν το βάζω με μαγιό. Δεν ξέρουμε τι θα το βάλεις, αλλά είναι καθαρά χειμερινό. Μ' αρέσει πολύ που το πήρες να μου πεις. Ναι. Mm. Μάλινο είναι. Ναι. Εντελώς. Είναι όλο ανοιχτό. Είναι δεν υπάρχει, δεν είναι ένα μάλινο. Είναι όλο ανοιχτό. Φοράς μέσα κάτι άλλο, τι φοράς. Είναι του φορέματος, είναι φόδρα. Είναι του φορέματος. Ναι. Ακόμα χειρότερα. Φόρεσες ένα φόρεμα και ήρθες. Μα δεν σου πω ότι φόρεσα κάτι άλλο. Καταρχάς δεν έχω φορέσει ένα φόρεμα, έχω βάλει ένα ιδιαίτερο παπούτσι, έχω βάλει μια ιδιαίτερη ζώνη, έχω το βάλει ένα δερμάτινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω φορέσει και εγώ χωρίς. Ναι, άλλη εταιρεία. Πίσω. Ναι, είναι πολύ ωραίο το παπούτσι. Ναι. Παιδί μου, ό,τι φοράς είναι ωραίο. Απλά δεν βλέπω κάποια πρόταση. Τι δεν βλέπεις πρόταση, για εξήγησέ μου. Τι θα ήθελες. Πες μου εσύ ποια είναι η πρόταση. Σε ένα μπλεκτό φόρεμα να βάλεις μια πάρα πολύ ωραία ζώνη. Που δεν την έχουμε ξαναβάλει καμία. Έχω κάνει πολύ σωστή επιλογή φορέματος για εκεί φανταστικό. Που πηγαίνω. Έχω βάλει ένα εξαιρετικό παπούτσι που πάει πάρα πολύ ωραίο φανταστικό. Με το φόρεμά μου. Και επίσης έχω βάλει ένα δερμάτινο που δεν είναι αναμενόμενο. Σε κάλυψα. Φανταστικό. Να είσαι καλά. 2,5 είναι ο μέσος όρος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.